Καλησπέρα. Βλέπουμε το χάρτη του GBPUSD και σήμερα είναι Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτή είναι μια μελέτη τεχνική ανάλυση στο ζευγάρι χρησιμοποιώντα το Itzimo Cooking Cochio, τι Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Στο μηνύο χάρτη βλέπουμε ότι η τιμή είναι ασυγκράτητη Κάποιες προσπάθειες που έγιναν για στατιστική επαλήθευση πιο χαμηλά και για προσέγγιση της μεσαίας Bollinger Band απέβησαν άκαρπες. Ε, αυτή τη στιγμή το κερί ισορροπεί στην Άνω Bollinger Band, οι άκρε των Άνω και Κάτω Bollinger Μπάντ έχουν ανοίξει προς τα έξω και έχει δημιουργηθεί μία καμπάνα, ξεκινάει να σχηματίζεται καμπάνα. Ε, υπάρχει ανωδικό ψαλίδι μεταξύ Tenkan Sen και Kijen Sen και πάνω από την τιμή είναι μπέρι κούμο της αρέσει να διασχίζει ανωδικά το μπέρι κούμο Το προθυμένο κούμο είναι επίπεδο, μπέρι και λεπτό. Η τσίκου σπάν στο παρελθόν έχει περάσει πλέον και πάνω, από την, πάνω από την τιμή και πάνω και από την τέγκαν και από την κίτζενσεν σεν. Ε, για να δούμε στα μικρότερα time frames. Ε, καταρχήν θα σημειώσω σαν πρώτο επίπεδο το οποίο θα προσπαθήσει να φτάσει η τιμή το 1.3948 περίπου πιο κάτω από το πιο πρόσφατο πριν από χρόνια φυσικά ε, σχηματισμό καθοδικής αναστροφής από τα κεριά στην Άνω Μπολγκερ Μπάντ ε, και μετά από αυτό το επίπεδο ε, δεν ξέρω αν θα κάνει διόρθωση ή όχι, θα το δούμε από τα πιο μικρά time frames, θα βάλει πλώρη για το κάτω, λίγο πιο κάτω από το πάνω όριο του Σκούμο. λίγο πιο κάτω δηλαδή από τη Σεκουσπάν B, στο 1.43.73. Δηλαδή, συνολικά 750 περίπου πιπς πιο πάνω από εκεί που είναι τώρα. Στον εβδομαδιαίο χάρτη ε, είχε ανοίξει η χωνή, ε, είχαν σχηματίσει η χωνή άνω και κάτω μπολίνγκερ μπαντς, παραμένει με κλίση ανωδική η μεσαία μπολίνγκερ μπαντ. Το ψαλίδι δεν καν σέν την κράτησε την τιμή σε ανωδική πορεία και παρόλο που το προθυμένο κούμο α, είναι σχετικά παχύ α, η τιμή έχει τη δύναμη να το σηκώσει στον αέρα από ό,τι βλέπουμε. Ε, μ, περίπτωση καθοδικής διόρθωσης θεωρητικά, θεωρητικά και μόνο μέχρι τη μεσαία Bollinger Band. Έτσι, για να καλύπτουμε όλα τα ενδεχόμενα. Υπόθεση μελέτη, επαναλαμβάνω. Ε, θα, θα τη συζητούσαμε αν δεν υπήρχε το σημερινό κερί, ε, το οποίο ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. πέρασε μέσα από μπούλη σκούμο η τιμή, με, το προωθημένο κούμο να είναι επίπεδο και μπέρις, και μια πάρα πολύ δυνατή range, η οποία σηματοδοτεί συνέχιση της ανοδικής κίνησης και είναι σαν να λέει ότι δεν θέλω να κάνω πιο βαθιά διόρθωση, θα μείνω σε αυτήν και θέλω να συνεχίσω προς τα πάνω. Time frame εισόδου ε, θεωρώ το H1 ότι είναι το πιο, το πιο κατάλληλο. Ε, υπάρχει μεγάλο εύρος διακύμανση στο ζευγάρι, δεν χρειάζεται να τσιγκουνευόμαστε το ρίσκο εισόδου ε, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι κριτήρια τάσης. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλά πίψη.